Thank you very much, colleague, and Madam Sakorafa on behalf of GUE. Ευχαριστώ, κύριε Σακοράφα, από την GUE. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Νίμπλερ, εισηγήτρια της έκθεσης, για την εμπεριστατωμένη προσέγγιση που έχει κάνει, αλλά και για την καλή διάθεση συνεργασίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η παρουσία της είναι ιδιαίτερα δυναμική στις χώρες του Νότου, που έχουν γονατίσει από την κρίση με ποσοστό που κυμαίνονται από 75 μέχρι και 90%. Γι' αυτό θεωρώ την παρούσα έκθεση ιδιαίτερα σημαντική, επίκαιρη και εύστοχη. Αποτελεί συνεπώς επιτακτική ανάγκη η άμεση ενασχόληση σε επίπεδο κοινοτικής και εθνικής πολιτικής, αλλά και η δρομολόγηση μιας νέας πρωτοβουλίας με στόχο την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών, προκλήσεων και προβλημάτων των οικογενειακών επιχειρήσεων. Καταρχάς, οι ιδιαιτερότητες τους δεν έχουν αναλυθεί και προσεχθεί ιδιαίτερα, παρά το γεγονός ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά δεύτερον, οι κοινοτικές και εθνικές πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδείχθηκαν έτσι κι αλλιώς ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της κρίσης και του φαινομένου της αποεπένδυσης. Η απουσία ενός νομικά δεσμευτικού ορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι είναι οικογενειακή επιχείρηση έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων και παράθεση καλών πρακτικών, την ανυπαρξία μελετών επικεντρωμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την έλλειψη αξιολόγησης των διοικητικών επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου και κυρίως την απουσία ενώσεων ή δομών εκπροσώπησης συμφερόντων τους. Όλα αυτά οδηγούν στον αποκλεισμό τους από μέτρα στήριξης ή στην απαλλαγή τους από υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να δώσουν νέα όθηση. Σαφώς οι προβλέψεις για μια μόνιμη ομάδα εργασίας και η άμεση κατάρτιση ενός οδικού χάρτη με ειδικά μέτρα, όπως επίσης η υιοθέτηση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, είναι προτάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, απαιτούν επεξεργασία και χρόνο που δεν υπάρχει. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη στη διάθεσή μας δύο χρηματοδοτικά όπλα άμεσης λύσης. Αναφέρομαι αφενός στα προγράμματα Horizon και COSME, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε έκδοση προσκλήσεων με επικέντρωση στα ειδικότερα προβλήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι πολύτιμοι πόροι αυτών των προγραμμάτων δεν θα υποστούν μειώσεις προς όφελος αμφίβολης ποιότητας, θα μου επιτρέψετε να πω, και φαντασιακών επενδυτικών στοιχείων τύπου Juncker. Και αφετέρου, αναφέρομαι στα επιχειρησιακά προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Είναι δυνατόν και πρέπει η Επιτροπή να συντονίσει και να κατευθύνει την εξειδίκευση και ενεργοποίησή τους προς όφελος των οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα όσων λειτουργούν σε κράτη-μέλη που μαστίζονται από την κρίση. Τελειώνοντας λοιπόν και κλείνοντας αυτή μου την τοποθέτηση, θα ήθελα να δηλώσω πρόθυμη σε οποιαδήποτε επικοδομητική συνεργασία και σε κάθε πρόταση που θα βελτιώσει την παρούσα έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Νίμπλερ για την εξαιρετική εισήγηση που έχει κάνει. Ευχαριστώ. Thank you very much.